Γιατί θα πήγαινε και κουβέντα εκεί φυσικά. Πώς νιώθεις που η προσωπική σου ζωή, ρε παιδί μου, ας πούμε, καπελώνει λίγο την επαγγελματική? Το παρατηρώ. Ως φαινόμενο. Μπορείς να το δεις απ' έξω. Δεν μπαίνεις αυτό καθόλου. Όχι, κάποιες στιγμές μπορεί να με εκνευρίσει κιόλας όταν γίνεται αιμονικό από κάποιους ανθρώπους ή όταν γίνεται χυδαίο από κάποιους ανθρώπους. Από ποιους ανθρώπους? Δημοσιογράφους, από τι άλλο. Ναι. Όχι, γιατί είδαμε και παραδείγματα που δεν ήταν δημοσιογράφοι. Είδαμε φωτογραφίες που βγήκαν, διαρρεύσανε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Που δεν είναι ποτέ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι από τους ανθρώπους που απογοητεύεσαι με ανθρώπους που κλέβουν την ιδιωτική σου ζωή και για να την πουλήσουν για 100 ευρώ. Αυτό και άνθρωποι που κάθεσαι μαζί σε ένα τραπέζι κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι της δημοσιογραφίας. Το πώς παρουσιάζουν ένα θέμα. Και κάποιοι, οκ, okay, κάποιοι όμως, κατά τη γνώμη μου, έχει ιδέα, οπότε δεν μπορείς να μην εκνευρίζεις, ας πούμε, λίγο με αυτό. Το ιδέα δεν το είδα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά δεν παρακολουθώ και όλα τα. Ως περιέργεια το είδα, ως μια περιέργεια, ανθρώπινη περιέργεια. Όχι, δηλαδή, είδα, είσαι ένας άνθρωπος διάσημος που βγαίνει με μια διάσημη γυναίκα. Κοίτα, τώρα θα πρέπει να αναφερθούμε σε παραδείγματα που δεν έχει σημασία. Κοίταξε, συνήθως βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς, οι χειδαιότητες δεν αφορούν τους άντρες, ενώ αφορούν τις γυναίκες. Μπορεί, δεν το, δηλαδή, και δεν το, ίσως δεν το πρόσεξα είναι, εγώ. Είναι αποδέκτες σχολείων και κριτικής για το τι κάνουν στην προσωπική του ζωή. Άντρες, είστε λίγο πιο τυχεροί μερικές φορές. Ναι, ναι. Και τι συμπέρασμα έχεις βγάλει, λοιπόν, που λες το παρατηρώ απ' έξω? Τι συμπέρασμα. Εντάξει. Πέρασε, θα περάσει. Περνάει. Θα φύγει. Θα περάσει. Γιατί? Έτσι ελπίζω. Έτσι. Ναι. Πες μου λοιπόν, η αγάπη. Ωραία. Η αποδοχή είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχεις ξεπεράσει, λες. Η αγάπη, τη ζητάς την αγάπη? Προφανώς, ναι. Του ανθρώπου που είναι γύρω μου, του ανθρώπου που αγαπάω. Ναι, ζω μες στην αγάπη, δεν γίνεται αλλιώς. Την έχεις την αγάπη πράγμα, τώρα? Έχω αγάπη, ναι, έχω. Έχω αγάπη, είμαι καλά. Γενικά. Το πω γενικά πρώτα. Ναι, υπάρχω, έχω πολλούς φίλους που με... Καταρχάς είναι το καρτέλι, είναι μια οικογένεια εκεί πέρα. Ναι, σας έχω δει. Ναι, είναι σας οικογένεια, δει, οικογένεια, δεν το λέω έτσι για να το πω. Είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε 15 άνθρωποι, είμαστε 24 ώρες, 24 ώρες μέσα εκεί. Αγαπιόμαστε με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Όλα, είμαστε μέσα εκεί. Επειδή μιλήσαμε πριν για ελευθερία, ότι θες να είσαι ελεύθερος και τη σέβομαι και εννοείται. Και την εκτιμώ και την παραδέχομαι. Όταν όμως βγαίνεις έξω και βγαίνεις με τη Δέσποινα, πόσο ελεύθερος αισθάνεσαι? Με την έννοια 100% ότι ξέρεις όπου πας, θα σε κυνηγήσουν. Ναι, είτε κινητό ενός ανθρώπου, κοίτα, θα σου πω είτε ένας παπαράτσι. Όσες φορές θα πω θα βγούμε έξω, θα είμαι 100% φυσιολογικός όπως θα ήμουν. Αν δεν ήταν παπαράτσι ή όλα αυτά τα πράγματα. Το ξέρεις όμως ότι θα συμβεί. Ναι, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Είσαι... Μπράβο. Αυτό είναι πολύ υγιές. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι πάρα πολύ υγιές το να μην θες να θυσιάσεις τη ζωή σου και τη χαρά σου για κάτι. Ή να σου χαλάει τη διάθεση, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι έξω από τις επιλογές σου. Όντως είναι υγιές. Γιατί ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να μην ζεις επειδή κάποιοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να σε κυνηγάνε πίσω με μια κάμερα, ας πούμε. Όχι, ναι, αλλά υπάρχουν... Ούτε εγώ δεν είμαι και άνθρωπος που κρύβομαι, πώς να σου πω. Δεν αυτό θέλω να σου πω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, το κομμάτι. Είναι και γενναιόδωρο. Γενναιόδωρο είναι, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που θα πεις ότι, ξέρεις τι, ας το πάμε κανένα εξάμηνο, μην κυκλοφορούμε, μην βγαίνουμε, μην φαίνεται, μην απαντάμε. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το κάνουν οι άλλοι. Και εγώ όμως αυτός είμαι, δηλαδή θέλω να πω ότι αν θα βγω έξω, αυγώ, να διασκεδάσω και θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και πώς είναι αυτή η φάση της ζωής σου, καλή, αυτή η νέα σου ζωή? Ωραία. Πολύ ωραία. Είσαι με μια λέξη ωραία. Τι? Καλπιτική. Λίγο, να γίνεις πιο γλαφυρός. Ευτυχισμένος. Αυτή τη φάση της ζωής μου είμαι ευτυχισμένος. Αλήθεια, να σου πω κάτι. Επειδή αγαπάω πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Τη Δέσποινα, παιδιά. Μην τη λέμε το όνομα. Επειδή την αγαπάω πάρα πολύ και επειδή τη βλέπω πάρα πολύ χαρούμενη, σε αγαπάω και εσένα πάρα πολύ, γιατί δίνεις αγάπη σε έναν άνθρωπο που αγαπώ βαθιά. Και σε μια φάση που είναι δύσκολη, ας πούμε. Και εγώ παίρνω πολύ αγάπη όμως από εκεί. Είναι αμοιβαίο. Ωραία. Χαιρόμαστε που είσαι χαρούμενος. Και αυτό είναι που λέγαμε τώρα. Εσύ πώς συνδυάζεις και Εξάρχεια και Βούλα? Ο Βασίλης η Δέσποινα που τα συνδυάζει. Η Δέσποινα είναι μια χαρά που δεν τα ήξερε κιόλας τα Εξάρχεια. Εγώ είμαι και το Αλωνίου και του Σαλονίου που λέω. Εσύ όντως, ναι, και το έχεις αποδείξει, εντάξει, ότι ναι, είσαι. Δεν έχω τέτοια θέματα, ούτε τα μπέλετς πας, ούτε σε καμιά περίπτωση. Αρκεί να είναι αυθεντικό το περιβάλλον. Κατάλαβες. Οπότε μια χαρά είναι. Και είναι και ωραία η Βούλα. Έχεις... και θάλασσα. Και θάλασσα, κάνω και εκδρομή. Αμηχανία έχεις νιώσει ποτέ σε κάποια δημόσια έξοδό σου με τη Δέσποινα? Αμηχανία κάποιες στιγμές, ας πούμε, που πέφτουν πάρα πολύ πολλές κάμερες. Κάμερες, ναι. Κάποιες στιγμές, ναι. Εντάξει, αυτό είναι μόνο όταν πάτε σε καμιά πρεμιέρα, σε κανένα... Ναι, μια φορά έχει γίνει αυτό. Ναι, μια φορά έχει γίνει αυτό, ναι. Σε άλλες στιγμές όχι. Όχι. Ενώ ότι δεν είναι... Ξέρω εγώ, δεν είναι και η περιέργεια των φίλων σου. Υπάρχει ένα όριο, υπάρχει ένα προστατευτικό όριο, έτσι δεν είναι?
Τι έμεσα παιδιά λέει. Ενώ δεν σε ρωτάνε πολλά πράγματα οι φίλοι σου. Τι να ρωτήσουν πια, αφού τα ξέρουν όλα. Οι φίλοι μου. Καταρχήν, οι φίλοι σου είναι τα παιδιά από το θέατρο. Ναι. Άμα οι φίλοι σου είναι από το θέατρο. Και όλοι οι άλλοι, και όλη η Ελλάδα τα ξέρει. Τι να ρωτήσουν. Πριν τα μάθει, αυτό θέλω να πω, πριν τα μάθει όλη η Ελλάδα. Πριν τα μάθει όλη η Ελλάδα. Ενώ υπήρχε αυτή η αμήγανη στιγμή του να συστήσω. Είναι πολύ. Πώς να το πω τώρα. Ευγενική. Διακριτική. 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 Φίλοι μου. Οπότε είμαστε και εμείς που είμαστε από την άλλη πλευρά. Εμείς είμαστε από το άλλο σόι. Εντάξει. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πρεμιέρα.